Με επίθεση στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, άρχισε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας, λέγοντας ότι από την χθεσινή εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, αποδεικνύεται ότι δεν έχει και δεν θα έχει στρατηγική, ούτε σχέδιο, αλλά αλλάζει θέσεις. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση του ελληνικού λαού για το χρέος, ενώ ο λαός και οι βουλευτές είναι στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει καθαρή θέση της κυβέρνησης για το χρέος. Ο κ. Τσίπρας αυτοεγκλωβίστηκε στο θέμα του χρέους, καθυστέρησε τη διαπραγμάτευση και φόρτωσε τον ελληνικό λαό με νέα μέτρα λιτότητας. Ενώ η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση είχε ως συνέπεια να είμαστε εκτός προγράμματος και ποσοτικής χαλάρωσης, είπε χαρακτηριστικά. Αποδεικνύεται ότι ο κ. Τσίπρας δεν είχε και δεν έχει ούτε στρατηγική, ούτε σχέδιο για τη χώρα. Αλλάζει διαρκώς θέσεις. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή ενημέρωση του ελληνικού λαού από την πλευρά της κυβέρνησης γύρω από τις συζητήσεις για το χρέος. Ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες βουλευτές είναι στο σκοτάδι. Ο κύριος Τσίπρας αυτοεγκλωβίστηκε στο ζήτημα του χρέους. Καθυστέρησε επί πολλούς μήνες να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, φορτώνοντας σε όλους τους Έλληνες ένα αχρίαστο τέατο μνημόνιο και νέα μέτρα λιτότητας. Η καθυστέρηση αυτή έχει ήδη ως οδυνηρή συνέπεια να είμαστε εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Η στιγμή για τη χώρα μας είναι η χειρότερη δυνατή, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χωρίς να έχει επιτύχει τίποτα για το χρέος, έχει ήδη ψηφίσει ένα τέταρτο μνημόνιο, επιδεινώνοντας τη ζωή όλων των Ελλήνων για πολλά χρόνια. Συνεχίζοντας την επίθεση στον Πρωθυπουργό, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι και κλεισμένος στο Μαξίμου, δίχως επαφή με τα προβλήματα και την πραγματικότητα των πολιτών. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, γιατί είναι εγκλωβισμένος στην ιδεολειψία και τις εσωκομματικές ισορροπίες του. Λύση κοινωνικά βιώσιμη δεν μπορεί να υπάρξει με θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ που έχει αποδεχτεί και υπογράψει ο κύριος Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και ένα χρόνο έχει καταθέσει τη δική της ολοκληρωμένη πρόταση για τη ρύθμιση του χρέους, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί μια εθνική πρόταση. Δυστυχώς, ο κύριος Τσίπρας αγνόησε αυτή την πρόταση και αποδυνάμωσε την εθνική θέση. Πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο κύριος Τσίπρας όμως θα πάρει ό,τι του δώσουν, προκειμένου να κρατηθεί στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, οι έκτακτες καταστάσεις που επικρατούν στη χώρα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας απαιτούν σχέδιο σε όλους τους τομείς. Αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.